Και το πήγε στον κτηνίατρο, το πήγε στον κτηνίατρο το φίδι και της είπε ότι το φίδι ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του και της έπαιρνε τα μέτρα. Κορμί σου το φίδι ίσιο, φέρτο να στο κάνω ίσιο. Πω πω και κυρία Ευαγγελινού, εν πάση περιπτώσει, αυτό εγώ το έχω ξανακούσει. Κι εγώ την έχω ακούσει. Δηλαδή, είναι μια γνωστή ιστορία νομίζω. Αν είναι και φίλη της είναι τέλειο. Λέει ρε παιδί μου ότι είχε κάποιο. Αυτό τον είναι σαν ανέκδοτο τύπου, δεν ξέρω, μύθος, αστικό, οτιδήποτε. Ότι πήρε το φίδι, το είχε κατοικίδιο, πίστευε ότι είναι σκυλιγάτα. Το ανέβαζε στο κρεβάτι. Το φίδι κουλουριαζόταν στην αρχή. Μία, δύο, τρεις νύχτες, πέντε, ένας μήνας, τρεις μήνες, σου λέει αυτή δίπλα μου που με έχει πάρει, προφανώς θέλει να τη φάω. Δεν μπορεί να μου λες όπως ανέβαζε το τραπέζι. Το βλέπει τραπέζι το φίδι το κρεβάτι. Και όπως ήταν λοιπόν το φίδι σιγά σιγά, άρχισε να τεντώνεται. Αλλά όχι επειδή ήταν στα τελευταία του το φίδι, επειδή πεινούσε. Σου λέει τι μετρούσε να δει σε πόση ώρα θα τη φάω. Καθόταν δίπλα και μετρούσε, δεν τον έπαιρνε δίπλα. Έπαιρνε μέτρα για το τέτοιο. Εγώ αυτό μα για να τη φάει τη έπαιρνε μέτρα. Για το... Μα δεν θα προλάβει να μπει σε αυτό, γιατί θα τη φάει. Έφαγε. Τελικά όχι, την πήγε στον κτηνία, τότε τη είπε ότι είναι στα τελευταία του, το άφησε. Αυτή πέθανε. Πολύ ωραία ιστορία, συγχαρητήρια. Α μπει ειρήνη. Λαμέ. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο, τεκμηρίωσε μας. Τεκμηρίωσε. Δεν μπορώ να το πω. Τεκμηρίωνο. Ναι, να μας τεκμηρίωσει αυτό που λες. Γόβα, μαύρη ωραιότητα. Μπλε, φουστίτσα με φιόγκο. Μοδάτη, μεσάτη. Πόσο ωραία. Τόσο ψηλά, τόσο κοντή. Πολύ ωραία είναι. Ανανίκο μου δεν έχει γούστο. Συγγνώμη που θα σου το πω. Το ακούσαμε όλοι. Όχι, 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 όχι. Καλέ, πλάκα, καλέ. Το έχουμε ακούσει. Πώς γελάνε τα παιδιά. Καλέ, πώς γελάνε τα παιδιά, Νίκο μου, αυτά τα αστεία μου. Ωραίες, ωραίες. Αναπνέες, να σου πω. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Μέσα εδώ, λοιπόν, επειδή θα ποντάρω πλέον στην τύχη, ένα χαρτάκι είναι μόνο γραμμένο. Έχεις αποσπάσματα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τρόμαξε. Θα πάρω τη χρυσή φόση, μην μου τη δίνεις αλλιώς. Τι έπαθες. Τίποτα. Δεν είσαι καλά. Μίλα, παιδί μου. Ναι, λοιπόν. Μέσα είναι ένα γραμμένο χαρτάκι. Εάν βρεις. Καλή, κάτι παθαίνεις. Λέγε, παιδί μου. Εάν βρεις το γραμμένο χαρτάκι, θα μου τη δώσεις. Θες, δεν θες δηλαδή. Εάν βρεις λευκό χαρτάκι, εντάξει, δεν θα την πάρω. Αλλά είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Επειδή τα έχεις βρει όλα, τα έχεις βάλει σε πιθανότητα. Η πιθανότητα να μην μπουν κάτι διαδικασία, α πούμε, δεν παίζει. Για ρίχτε το απόσπασμα. Που κούνησες κιόλας, μωρέ, λό το πρώτο. Παίξε το απόσπασμα. Αλλά τι κάνετε, ρε. Ήμασταν ένα μήνα σε ένα καράβι και ναι, γυρνάγαμε από λιμάνι σε λιμάνι. Και κάναμε... τι κάνετε εκεί, τους δυστυχισμένους, τι. Εγώ έκανα έναν ναυτικό, ας πούμε. Όχι ναυτικό, ένα deep diver. Έχεις και το ρόλο εκεί. Ναι, είμαι ο πρωταγωνιστής. Έχεις και το ρόλο εκεί. Ναι, είμαι ο πρωταγωνιστής. Πολύ ωραίο απόσπασμα. Ναι, ναι, ναι. Απλά βλέπω ένα παιδιά. Δύο, τρεις, πέντε. Καλά αυτά τα παιδιά. Έχει δροσιά με το air conditioning τελικά. Μπράβο στην Ειρήνη. Μας δρόσισε. Να καταξύγει την τύχη. Βάλ το χέρι σου μέσα. Θα βάλω το κεφάλι σου μέσα και θα κάνεις το ψάρι. Άμα μου τη δώσεις. Είναι όλα γραμμένα μωρέ κακομοίρα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Στημένα παιχνίδια σε εμάς που τα στείλουμε χρόνια. Άντε γεια. Ένα χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα. Στην Τζορτζέλα! Στο φίδι της Ευαγγελινού! Μπράβο! Συγχαρητήρια! Απλώς είπες τα άλλα δύο μερίσματα! Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε φίδι! Congratulations! Πάμε! Σε break, χωρίς μιλή!